Κατοικείς ακριβώς δίπλα από τον πατέρα της. Στο διπλανό διαμέρισμα, ναι. Εδώ στο Παγκράτη, οδός Βουτσινά. Ναι. Ήταν όλα ζευγάρια που περάσαν από δίπλα. Είναι το τρίτο ζευγάρι που έχει περάσει από δίπλα. Από τότε που ήρθα εγώ. Γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί η Βαλεντίν, ένα μόλις 7 χρονών κοριτσάκι, το οποίο κοντεύει ένας μήνας και δεν έχει βρεθεί. Τον είχα δει από τον μπαλκόνι, που έπαιζε το παιδάκι, ακουγόταν κιόλας που παίζει στο μπαλκόνι, και την είχα πετύχει και στην πόρτα, διπλανές πόρτες, κάνα δύο φορές. Την είχα συναντήσει. Είχατε μιλήσει? Μιλούσε ελληνικά το παιδί, ναι. Ήξερε ελληνικά. Ενώ οι γονείς της δεν ξέρανε, αυτή ήξερε. Μιλούσε, έλεγε γεια σας και τέτοια. Πιο πολύ είχε επαφές με το σπιτονικοκύρι, τον οποίο ανέβαινε, της δίνανε κανένα γλυκό, καμιά καραμέλα, έπαιζε λίγο μαζί τους και τέτοια. Αυτόν τον περίπου 1,5 χρόνο λοιπόν που ζούσε η Βαλεντίν με τον πατέρα της και κάποιους άλλους ομοεθνείς τους. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Δεν ζούσε 1,5 χρόνο με τον πατέρα της και τον ομοεθνείς τους. Ο κύριος αυτός ήρθε με μια κυρία και το παιδάκι και τον νοικιάσανε το σπίτι της σαν οικογένεια. 6 μήνες στην αρχή είχαμε φασαρίες, αυτός τσακωνότανε με αυτή την κυρία. Ναι. Τη σύζυγό του, γιατί σαν σύζυγο μας την γνώρισε, μας τη σύστησε. Τουλάχιστον η ενημέρωση που είχα από το σπιτονικοκύρι είναι αυτή, εγώ δεν ζήτησα κάποιο χαρτί. Και μετά τους 6 μήνες σταματήσαν οι φασαρίες. Με ενημέρωσε ο σπιτονικοκύρης ότι αυτή έφυγε. Τη χώρισε. Και από τότε ήρθαν όλοι οι άλλοι που έχουν έρθει. Δηλαδή τώρα αυτοί νομίζω μου είπαν από την αστυνομία ότι είναι 6 άτομα μέσα, 3 άντρες και 3 γυναίκες. Και κοιμούνται λέει 3 άντρες στο ένα δωμάτιο και 3 γυναίκες στο άλλο δωμάτιο. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω από πότε. Αλλά τουλάχιστον σίγουρα τους πρώτους 6 μήνες δεν ήταν έτσι. Ήταν οικογένεια. Δηλαδή. Μετά αρχίσανε και μπαινόβγαινε κόσμος πολλής και τα λοιπά. Ο πατέρας μας είπε ότι η μητέρα του παιδιού έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Δεν γνωρίζω αν ήταν σύντροφος ή γυναίκα του παντρεμένη, αλλά ήρθαν σαν οικογένεια. Το κορίτσι αγνοείται από τις 23 Δεκεμβρίου. Εκείνη την ημέρα ή γενικά 2-3 μέρες πιο πριν γενικά υπήρχε κάποια ένταση, κάποιο περιστατικό που τώρα ίσως σας κάνει εντύπωση? Δεν ήμουν πολύ στο σπίτι εκείνες τις μέρες. Εγώ ενημερώθηκα γι' αυτό από την ασφάλεια που με πήρε τηλέφωνο 2 μέρες μετά. 2 μέρες που το παιδί έλειπε, σαν να μην υπήρχε ένταση δίπλα. Σαν να. Ησυχία δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή ο πατέρας δεν ήρθε να σας χτυπήσει, όχι, να σας όχι, ρωτήσει, μήπως είδατε κάτι? Από την ασφάλεια το έμαθα. Το έμαθα από την ασφάλεια. 2 μέρες μετά. Ούτε κάποιος και από ό,τι έμαθα και αυτός πήγε και το δήλωσε την επόμενη μέρα. Δεν πήγε κατευθείαν να το δηλώσει στην αστυνομία. Δηλαδή είναι λίγο. Σας τα λέω αυτά επειδή ξέρω ότι είστε από την Αγγελική και έχει λύσει πόσες υποθέσεις και ίσως βοηθήσουν αυτά τα πράγματα. Τα έχω πει και στην ασφάλεια. Ό,τι σας λέω δεν είναι καινούριο. Τα έχω πει πρώτα στην αστυνομία και σας τα λέω και εσάς. Εγώ δεν έχω παιδιά, δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Αλλά άμα θα είχα παντρευτεί και θα είχα κάνει παιδί, θεωρώ ότι καταρχάς δεν θα έστελνα το παιδί μου στο περίπτερο μόνο του 6 χρονών. Αυτό είναι αδιανόητο, ειδικά με αυτά που ακούμε κάθε μέρα στην τηλεόραση ότι γίνονται. Αλλά εάν μου είχε συμβεί κάτι παρόμοιο και είχα χάσει το παιδί μου, φυσικά θα έψαχνα σαν τρελό. Θα χτυπούσα πόρτες, από εδώ από εκεί θα έκανα φασαρία, δεν ξέρω, δεν θα ήμουν εκτός αυτού. Αυτός δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχει ένα στεναχωρημένο μόνιμο ύφος, δεν αντιλέγω γιατί. Σαν άνθρωπος από τότε που ήρθε, ήταν χαρούμενος άνθρωπος. Καταρχάς το μαγαζί που λέει ότι είναι εδώ πέρα στα σκαλάκια είναι εδώ στα 100 μέτρα. Δηλαδή αυτό το στενό είναι πολύ μικρό στενό, δεν έχει μεγάλη κίνηση. Θα πρέπει να το έχουν παρακολουθήσει το παιδί, θεωρώ, για να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν έξυπνο παιδάκι, φαινότανε. Πήγαινε σχολείο, μίλαγε ελληνικά, έλεγε καλημέρα, έλεγε γεια σας. Το βλέπεις χαρούμενο και αυτό χαμογελαστό σαν τον μπαμπά του με το χαμόγελο στο στόμα.
Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να πω. Δηλαδή και αυτό όταν έφευγε τα πρωινά και πήγαινε, το πήγαινε σχολείο, το βλέπει στον κράταγε από το, από το χεράκι, το πρόσχε το παιδάκι. Δεν έδειχνε να το έχει λάσκα πολύ. Δηλαδή εμένα όταν μου είπανε τα παιδιά από την ασφάλεια ότι λείπει το παιδί δύο μέρες και ότι το στείλε αυτός λέει μόνο του, εγώ τρελάθηκα. Τι να πεις.